Η έξοδος της χώρας από τα μνημόνια και από την Επιτροπία μέχρι το τέλος της θητείας της κυβέρνησης είναι ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ και σύμφωνα με τον γραμματέα του κυβερνώντος κόμματος Παναγιώτη Ρήγα, τα νέα στοιχεία που προκύπτουν από την συμφωνία και το πρόσφατο κλείσιμο της αξιολόγησης είναι θετικά και ανοίγουν τον δρόμο για την επίτευξη αυτού του στόχου. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στα Γιάννενα, ο κύριος Ρήγας, αφού αναφέρθηκε στο πρόσφατο κλείσιμο της αξιολόγησης από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και στις καθυστερήσεις που υπήρξαν, όχι όμως εξαιτίας της κυβέρνησης, αναφέρθηκε στα θετικά σημεία της συμφωνίας μετά από μια επίμονη και πολιτικοποιημένη, όπως σημείωσε, διαπραγμάτευση. Υπηρέτηση του χρέους, των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας θα γίνεται αφού υπάρχει και ανάπτυξη. Δεν μπορεί δηλαδή να εξυπηρετείται το χρέος χωρίς να έχουμε ανάπτυξη ή η ανάπτυξη να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια. Δεύτερον, δεν μπορεί να ξεπερνάει το 15% του ΑΕΠ οι χρηματοδοτικές ανάγκες, η αποπληρωμή των χρηματοδοτικών μας αναγκών. Τρίτον, κλείδωσαν όλα τα πρωτογενή πλεονάσματα στο 2% του ΑΕΠ, σε αντίθεση με το 4 και 4,5% του ΑΕΠ που είχε αποδεχθεί σιωπηρά οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Κυβέρνηση δηλαδή Πασόκ, Νέας Δημοκρατίας. Τρίτον, υπάρχει δέσμευση απόλυτη για επέκταση των ρημάσεων και πάγωμα των επιτοκίων μέχρι 15 χρόνια. Και αυτό, επειδή μπορεί να υποθεί ή υπόθηκε από τη Νέα Δημοκρατία, είναι πέριξ του 14-15 χρόνων. Δεν μπορεί να πάει στο μηδέν. Δηλαδή, δέσμευση από το Eurogroup ότι θα στηρίξει την Ελλάδα στην έξοδό της στις αγορές. Αυτή η δέσμευση είναι πολύ συγκεκριμένη. Το πέμπτο και τελευταίο ήταν η δρομολόγηση δράσεων για την τόνωση της ανάπτυξης και η ίδρυση της Αναπτυξιακής Τράπεζας. Νομίζω ότι αυτά τα στοιχεία δίνουν τη δυνατότητα να πλέον να είναι ο δρόμος όχι ως ελπίδα, αλλά πραγματικά δρόμος ανοιχτός για να ολοκληρώσουμε στο τέλος της θητείας, με εκλογές το 2019, να ολοκληρώσουμε αυτό το οποίο εμείς έχουμε βάλει ως στόχο. Την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια και κυρίως από την έξοδο της χώρας από την Επιτροπία. Η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, η οποία θα συμβαδίσει με την κοινωνική ανασυγκρότηση, είναι ο στόχος και το σχέδιο της κυβέρνησης. Ο κύριος Ρήγας έκανε αναφορά στα περιφερειακά αναπτυξιακά συνέδρια που ήδη ξεκίνησαν από τη Δυτική Μακεδονία και στο σημαντικό ρόλο που θα παίξουν για την επόμενη ημέρα. Ο κύριος Ρήγας υπογράμμισε δε πως τα οικονομικά στοιχεία της χώρας είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Μπορεί να μην φαίνονται στην τσέπη του πολίτη, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ωστόσο υπάρχει η προοπτική για να φανεί άμεσα. Στα αναπτυξιακά συνέδρια θα έχουμε άμεση επαφή, όπως έγινε και στη Δυτική Μακεδονία, άμεση επαφή με τους φορείς της περιφέρειας, με τους παραγωγικούς φορείς της περιφέρειας, με τους θεσμικούς φορείς της περιφέρειας και να συνδιαμορφώσουμε αυτό το τοπίο της επόμενης μέρας. Έχει ιδιαίτερη σημασία και ο προσανατολισμός που έχουν σήμερα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία είχαμε στη διάθεσή μας, όπως είναι ο αναπτυξιακός νόμος και τα κονδύλια από το ΕΣΠΑ. Πηγαίνανε με έναν ιδιαίτερο πελατειακό τρόπο και όχι σε αυτούς οι οποίοι μέσα στην ελληνική κοινωνία μπορούσαν και έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν. Δεν πηγαίνανε προς τη νέα γενιά. Γι' αυτόν τον λόγο και ένας πολύ μεγάλος, μάλλον ένας βασικός λόγος, πέρα από την κρίση που υπήρχε, το brain drain που δημιουργήθηκε με την αποχώρηση της νέας γενιάς από την και νέα μυαλά από την χώρα μας. Τα στοιχεία όλα της οικονομίας αυτή τη στιγμή είναι προς θετική κατεύθυνση. Μπορεί να μην φαίνονται στην τσέπη του πολίτη άμεσα, αλλά πρώτον ότι έχει σταθεροποιηθεί αυτή η κατάσταση, η οποία επικρατούσε τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχει προοπτική άμεσα για να φανεί και επί της ουσίας, αυτό όπως το είπα, στην τσέπη του πολίτη. Όλες οι παρεμβάσεις οι οποίες γίνανε το προηγούμενο διάστημα ήταν για να κρατήσουμε τον κόσμο ο οποίος ήταν κάτω από το ραντάρ, θα έλεγα, της οικονομίας και ήταν αυτός ο οποίος είχε απομονωθεί, είχε βγει έξω από την παραγωγική ανάπτυξη της χώρας, να στηριχθεί, γιατί για μας η βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει συμμετοχή όλων των πολιτών σε αυτή την ανάπτυξη και θα επισήμανα επίσης ότι θα είμαστε προσανατολισμένοι το επόμενο διάστημα και στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και στη μεσαία τάξη, η οποία με έναν τρόπο συνέβαλε περισσότερο
σε αυτή την περίοδο της κρίσης. Στην συνέχεια, ο κύριος Ρήγας άσκησε σκληρή κριτική στη Νέα Δημοκρατία αλλά και στην Δημοκρατική Συμπαράταξη. Όσοι επενδύουν στην καταστροφολογία θα απογοητευτούν για άλλη μια φορά, ανέφερε μεταξύ άλλων. Γιατί το να έχεις μια αντιπολίτευση, όπου το στρατηγικό της σχέδιο είναι μόνο να ζητά εκλογές από την πρώτη μέρα και να προσπαθεί να διαμορφώσει ένα τοπίο που δεν θα ολοκληρωνόντουσαν αυτά τα οποία είχαν από μας, από την κυβέρνηση, μπει ώστε να διαμορφωθεί ένα νέο τοπίο για την ελληνική κοινωνία και για την αναπτυξιακή πορεία του τόπου. Νομίζω ότι όσο και να είναι κομματικό συμφέρον αυτό ή να το έβλεπε κάποιος με αυτή την αντίληψη, είναι τεράστιο λάθος, γιατί είναι απέναντι στην ελληνική κοινωνία το να συνεχιζόντουσαν αυτά τα οποία όλα τα χρόνια είχαν διαμορφωθεί στη χώρα. Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Συμπαράταξη αυτή τη στιγμή, με τον τρόπο με τον οποίο έχουν δρομολογήσει τα πράγματα, θεωρώ ότι και θεωρούμε ως ΣΥΡΙΖΑ ότι όχι μόνο, όπως σας είπα στην αρχή, δεν απαντούν στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, αλλά δεν θέλουν να συνειδητοποιήσουν ότι διαμόρφωσαν ένα τοπίο στη χώρα καταστροφικό απέναντι στην κοινωνία και στην οικονομία, μια παραγωγική βάση διαλυμένη. Ο κύριος Ρήγας, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, έκανε λόγο για έλλειμμα δημοκρατίας τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα, το οποίο μάλιστα υπάρχει σε μεγάλο βαθμό, όπως σημείωσε. Με απλά λόγια, οι τρεις θεσμικοί πυλώνες της χώρας, η εκτελεστική εξουσία, νομοθετική και η δικαστική, με τις δικές τους αρμοδιότητες, θα έπρεπε να έχουν και να οριοθετούν και τους δικούς τους ρόλους. Η εκτελεστική εξουσία έχει το δικαίωμα να επιλέγει πολιτικά το σχέδιο το οποίο θέλει και γι' αυτό κρίνεται. Δεν μπορεί όμως μέσα από τις άλλες εξουσίες να περιορίζεται η δική της, ο δικός της τρόπος και η δική της θέληση και για να διαμορφώσει το δικό της πρόγραμμα. Δυστυχώς εμφανίζεται ένα φαινόμενο αυτή τη στιγμή στο όνομα της ανεξαρτησίας και στηρίζεται από τους κύκλους της Νέας Δημοκρατίας, του πολιτικού συστήματος δηλαδή, γιατί ήταν η ασπίδα προστασία τους όλα τα προηγούμενα χρόνια, στήριζαν με τα συμφέροντα τους μέσω αυτών των διαδικασιών, ότι η όποια κρίση σε αποφάσεις ή όποια κριτική γίνεται ακόμα και στους διοικήσεις των τραπεζών είναι παρέμβαση με βάση περιπτώσει ότι εμείς θέλουμε να διαμορφώσουμε ένα άλλο τοπίο. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη που χρησιμοποίησαν για καθεστώς, γιατί το επιστρέφω το τι κάνα τόσα χρόνια. Και αυτό το είπα και δεν θα το αποφύγω και σήμερα, ότι ο κ. Λουνάρας, όταν βγαίνει και η εικόνα της οικονομίας είναι αυτή που είναι, με τις συγκεκριμένες τοποθετήσεις θεσμικών παραγόντων της Ευρώπης, όπως ο κ. Μοσκοβισή, δεν μπορεί να λέει ότι η χώρα δεν μπορεί να βγει στις αγορές ο κ. Τουνάς και να μην έχοντας τα στοιχεία τα συνολικά. Και θα έλεγα λοιπόν ότι όλοι πρέπει να κρατήσουν αυτό το θεσμικό και να μην δημιουργούν προβλήματα στην προσπάθεια την οποία κάνει η ελληνική κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Τέλος, σε ό,τι αφορά την Ήπειρο και τα Γιάννενα, ο κ. Ρήγας υπογράμμισε πως υλοποιούνται έργα τα οποία είχαν βαλτώσει για δεκαετίες και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Ιόνια Οδός, όπως ανέφερε. Νομίζω ότι η ολοκλήρωση των έργων της Ιωνία Οδού είναι αυτό το οποίο θα προσφέρει στα μέγιστα στην ανάπτυξη της περιοχής της Ηπείρου και βεβαίως και σε επίπεδο του νομού Ιωαννίνων έχουν δρομολογηθεί με την προσπάθεια της κυβέρνησης αλλά και την συμβολή όλων των βουλευτών του κόμματος θέματα τα οποία και αυτά ήταν αιτήματα χρόνων της περιοχής.